Λοιπόν, ας αφήσουμε το NBA, πάμε στα δικά μας. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με Διαμαντίδη. Ένα ερωτηματικό σε σχέση με όσα είδαμε στο πρώτο. Τον Ντρου Νίκολα, τον Σάτο, τον Μπατίστ και τον Φότσι. Που δεν έπαιξε πολύ ώρα στο πρώτο. Και από εκεί πέρα για τον Ολυμπιακό, Τεόντοσιτς, Έρτσεκ, Σπανούλης, Νεστέροβιτς και Χαλπερίν. Μπατίστ κάνει μια βόλτα εκεί στην baseline, κρατάει την μπάλα. Δεν υπάρχουν βήματα, λένε οι διαιτητές. Μαζεύει ο Έρτσεκ, Σπανούλης. 36 πόντους στο ημίχρονο είναι πολύ για τον Παναθηναϊκό σε εντός έδρας παιχνίδι. Γι' αυτό και ήταν αμυντική κυρίως οι προσανατολισμοί στις οδηγίες του. Περνάει ο Σωράσον Εστέροβιτς. Τα πάμε υποψία βημάτων νωρίτερα, δεν είμαι και σίγουρος γιατί καλυπτόταν από σώμα αντιπάλου. Ο Εστέροβιτς προηγούμενος πέτυχε ένα κάρφωμα. Νίκολας ευστοχή, 36-38. Τουρμάδρο με 12,3 από τον Ολυμπιακό είναι ο Σπανούλης, ο οποίος όμως το πέτυχε με αντίπαλο τον Ολυμπιακό αυτό το σκορ, 12,7 πόντους. Εδώ πάτησε από ένα μέτρο αστοχή στο δεξιό Κούξατ, 8-3 για το δεκάλεπτο. Το μακρινό σου είναι εύστοχο. Είναι τριών πόντων και αυτό είναι το τρίτο εύστοχο σου τριών πόντων στα 13. Ο Ολυμπιακός έχει 3 στα 13. Ο Παναθηναϊκός έχει 1 στα 4. Νίκολας, 36-41 στους 5 Ολυμπιακός. Νίκολας, κρατάει τον Παναθηναϊκό κοντά στο σκορ. Αντρού Νίκολας. Νίκολας, δεν υπάρχει φάουλ εκεί. Νίκολας για 3, δύσκολο σουτ, καλάθι. Λάθος του μέρα. Πάμε στο γαλινά του. Ο Ντρου Νίκολας στην προηγούμενη φάση δέχτηκε το τρίτο του φάουλ, αλλά ζήτησε ο ίδιος από τον Ζέλικο Μπράντοβιτς να μην τον αποσύρει στον πάγκο. Του είπε: είμαι εντάξει, δεν πρόκειται να γίνει άλλο φάουλ. Άσε με να παίξω. Και στην επόμενη φάση σκόραρε το τρίποντο που έφερε το παιχνίδι και πάλι σε ισορροπία. Νίκολας και Σάτο έχουν από 11 ποντούς. Είναι η πρώτη σκόρη Παναθηναϊκού και από 3 φάουλ. Οι άλλοι από 4 ποντούς και κάτω. Σπανούλης καταπληκτική πάσα. Η φάση είναι φοβερή με τον Έρτσεκ να τελειώνει ιδανικά. Ο Σπανούλης πέρασε την μπάλα από κλειδαρότυπα. Κοιτάξτε εδώ, δεν έχει ακολουθήσει ο Φώτσης στο Ρέτσεκ. Ο Φώτσης έχει χάσει αρκετές φορές τον Ρέτσεκ. Ο Φώτσης στην άμυνα δεν είναι τόσο συγκεντρωμένος όσο θα έπρεπε. Νίκολας με αντίπαλο τον Εστέροβιτς. Υπάρχει καλάθι, αλλά νωρίτερα ο Αναστόπουλος λέει ότι δεν υπάρχει καλάθι, ότι υπάρχει νωρίτερα φάουλ. 5-26, 41-43. Ο 41-43. Ο Παπαλουκάς πέρασε το παιχνίδι. Κλέβει ο Περπέρογλου. Περνάει από τον Παπαλουκά. Προς το καλάθι μόνος του, ο Έρτσεκ δεν αποφασίζει να σηκωθεί ή να κάνει το φάουλ. Ο Παναθηναϊκός στο σημείο αυτό ισοφαρίζει 43-43 με τον Στράτο Περπέρογλου. Όλα αυτά κάτι λιγότερο από 5 λεπτά σε επανάληψη. Κοιτάξτε πώς περνάει τον Παπαλουκά, ο οποίος ενδεχομένως περίμενε να χτυπήσει μπάλα στη πλάγια γραμμή. Ωραία στον Εστέροβιτς. Το pick and roll του Ολυμπιακού δουλεύει πάρα πολύ καλά σήμερα. Ο Σπανούλης είναι πάρα πολύ καλός στο pick and roll, το ξέρουμε. Και ο Νεστέροβιτς έχει πιάσει αρκετά τη... Ο άλλοτε άσος των Gators, δηλαδή της ομάδας Πανεπιστημίου της Φλόριντα. Ο Καλάς, ενώ εξαιρετική συνεργασία και φάουλ τον Παπαλουκά πάνω στο Φώτσι. Με εκείνο το πρόβλημα στον Ακόνα, εδώ ο Διαμαντής με τον Ομπράντοβιτς. Είναι καταπληκτικό το πλάνο. Ναι, για αυτή τη σκηνή έλεγα ότι, είναι καταπληκτικό το πλάνο. Προσπαθεί ο Διαμαντίδης να παίξει. Εδώ το φάουλ. Προσπαθεί να βάλει το χέρι του Εστέροβιτς. Απλώς μέσα από τα λάθη βγαίνουν ωραίες φάσεις. Είναι λίγο σχήμα οξύμορο, Δημήτρη. Αλλά αθλητικό. Ναι, ναι, βλέπεις κοψίματα παρότι χάνουν την μπάλα οι παίκτες. Νίκολας. Δύσκολο σούτ από τα 5,5 μέτρα. Ο Νίκολας κρατάει τον Παναθηναϊκό. Επαγωνιάζει Κώστα Σκουλά. Σ' ακούμε, Κώστα. Περιμένει να ακούσει ο Κώστας τις οδηγίες. Ναι, Κώστα Σκουλά. Ενώ έχουμε το καλάθι. Κάτι έλεγε ότι θα ανέβει το μισό Παπαλουκά. Ναι, ναι, πολύ εκνευρισμένος για το ότι. Ενώ υπάρχει και ο Τσατσαρής. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει μια ματσάπ ζώνη 2-3. Ακολουθεί το κόψιμο ο Παπαλουκάς. Βουγιούκας με κοντύτερο αντίπαλο, αστοχή. Πηδάει ψηλά ο Τσατσαρής. Υπάρχουν εκεί δύο θεωρητικά μισμάτς. Θα τα πούμε μετά. Ο Νίκολας κάνει το baseline drive. Κρατάει την μπάλα. Υπάρχει μισμάτς με τον Μπρούσα τον πάει στην τρίπλα κατά πάσα πιθανότητα. Όχι, προτιμά να δώσει στον Περπέρογλου. Διάλογο, θα πάει στα προτές και σουτ. Αυτό κάνει προς το παρόν. Θα πάει στο drive. Βγάζει στο Μουγιούκα, 7 δευτερόλεπτα. Νίκολας από τα 4 μέτρα σουτάρια στο χι, ψηλά μαζεύει ο Έρτσεκ την μπάλα. Ο Νίκολας έχει κουραστεί και τα σουτ του δεν έχει πόδια για να σουτάρει. Ο αθλητής δεν σουτάρει μόνο από τα χέρια, σουτάρει από τα πόδια. Θα έλεγα κυρίως από τα πόδια. Ναι. Εδώ να πω ότι ο Γκάλης δεν έκανε ποτέ προπόνηση στα σουτ, έτσι. Στα πόδια και στους ώμους. Ακριβώς. Είχε βέβαια και το Γιαννάκη που είχε πολλές φορές την μπάλα. Μακρινό σου πέσα. Ένα σε επανάληψη. Κοιτάξτε την ταχύτητα του Σπανούλη, περνάει από 3 τελικά.
Δεν φάνηκε. Καλύφθηκε από το replay. Ναι. Ο Σπανούλης παραμένει ένας από τους ταχύτερους Ευρωπαίους παίκτες. Θεματίδης. Σαρτσαρίς έχει ανοίξει η άμυνα του Ολυμπιακού. Ένας με έναν ο Βουγιούκας. Ναι. Το φοβάται ο Βουγιούκας. Πάνω πάρει τέταρτο το φάουλ. Πολύ έξυπνη αυτή τη φορά όμως η κίνηση του Βουγιούκα. 4 και 20 επαναλαμβάνω για το φινάλε και πάμε στους δύο πάγκους. Πάμε στον φωνάζει, κάτι φωνάζει ο Σκηνάς, ναι Κώστα. Επειδή πετάχτηκε μια φωτοβολίδα, τους λέει πάμε όλοι στα αποδυτήρια και στις δύο ομάδες. Αυτό λέει αυτή τη στιγμή. Ο Τόμις Σκηνάς, ο οποίος ζητάει από τους παίκτες των δύο ομάδων να κατευθυνθούν στα αποδυτήρια. Πάμε στο Γιάννη Νατού. Ο πρώτος διευθυντής της συνάντησης, ο Χρυσόστομος Σκηνάς, είχε αναφέρει πριν από την έναρξη του αγώνα ότι εφόσον υπάρξει ρήψη φωτοβολίδας και μάλιστα είχε διευκρινίσει ότι πρέπει να υπάρχει και κάποιο πιστόλι μέσα στο γήπεδο γιατί έφευγαν με μεγάλη ταχύτητα αυτές οι φωτοβολίδες, τότε είχε προειδοποιήσει πριν από τον τζάμπολ του αγώνα ότι θα διακοπεί ο αγώνας και προφανώς αυτή την προειδοποίηση κάνει πράξη τώρα. Μάλιστα. Αυτά. 4 και 20 πριν από το φινάλε. 4 λεπτά πριν από τη λήξη να γίνονται αυτά. Φτάσαμε τόσο κοντά στην πηγή, σε ένα μεγάλο παιχνίδι, με τις δύο ομάδες να δίνουν το καλύτερο εαυτό τους, με τεράστιους παίκτες, με ακόμη μεγαλύτερους προπονητές. Δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει ούτε θαλομίχλη μέσα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Πάμε στον Βαγγέλη Σμυρνιό, τον τρίτο ρεπόρτερ της αναμέτρησής μας. Βαγγέλη, ακούμε. Ο Ζέλικο Μπράντεβς με τον Ντούσαν Ιβκοβιτς μιλάνε. Ακούστε αν μπορείτε. Βλέπετε τη φωτοβολίδα, η οποία πέρασε προφανώς από το δίχτυ. Περπέρον στην παραφορά με Φώτση, Σάτο, Μπατίστ και Διαμαντίδη. Ο Νίκολας ξεκουράζεται. Περπέρογλου. Δύσκολη προσπάθεια. Έρχεται σαν από μηχανιστέως ψηλά ο Φώτσης για αυτό το περίφημο παιχνίδι πάνω από τη Στεφάνη που κάνει. Είναι ο μόνος Έλληνας που παίζει πάνω από τη Στεφάνη. Φυσικά Κώστας Κουλά έχει δίκιο, το πρώτο καλάθι εντός παιδιάς από το Φώτση. Μπορεί να αποδειχθεί όμως πολύ κρίσιμο αυτό το καλάθι. 58-55. Παπαλουκάς με αντίπαλο τον Σάτο. Οι περιστροφές που βρίσκουν μόνο τον Εστέροβιτς. Και εδώ εκτέθηκε η άμυνα του Παναθηναϊκού, διότι η περιστροφή δεν έγινε σωστά στην αλλαγή στο μαρκάρισμα. Ακριβώς το πήγε ρόλο. Δεν σωστά ο Σάτο με τον Ακριβώς μπεδεύτηκαν. Με τον Πατή. Κοιτάξτε εδώ, μείναν δύο και η έξτρα πάσα βρίσκεται τον Εστέρεβιτς με πολύ κοντύτερο αντίπαλο. Κλασική περίπτωση στο μπάσκετ. Αυτό το πήγε ρόλο μεταξύ ψηλού κοντού. Οι παλιότεροι φίλοι του μπάσκετ το έχουν μάθει από του Utah Jazz. Εδώ στο πήγε τον Μαλόν. Φώτσης πηδάει πολύ στα επιθετικά rebound και δυσκολεύει τους ψηλούς του Ολυμπιακού. Είναι τώρα ο Διαμαντίδης κάνει airball, ενώ στην επίθεση θέλει ψυχραιμία και όχι βιαστικές κινήσεις. Παπαλουκάς απέναντι στο Φώτση βρίσκει τον τρόπο να φτάσει στο καλάθι. 58-60, ενώ νωρίτερα ο Διαμαντίδης έδειξε ότι Νίκολας 2 και 16 μπροστά ο Ολυμπιακός με 2 πόντους. Νίκολας προσπαθεί να παίρνει την baseline drive, δεν μπορεί. Μπατίστα από τα 6 μέτρα, διστάζει Διαμαντίδης. Το double team εκεί του Νίκολας. Διαμαντίδης από τα 7. Ούτε τώρα ψηλότερο άλλο ο Σάτο, αλλά από τα δικά του χέρια η μπαλά έξω από τον Ολυμπιακό. Βλέπουμε ένα παιχνίδι του Παναθηναϊκού με πολλές τρίπλες και με λίγες πάσες, έτσι. Πάμε στον Γιάννη Νατού. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς νωρίτερα στο time-out έδωσε την μπάλα στον Δημήτρη Διαμαντίδη. Αν και δεν είναι έτοιμος, του έδωσε την επιλογή στην επίθεση. Από εκεί πέρα, δεύτερη επιλογή να πάρει την μπάλα του Νίκολας. Εστέροβιτς, που έχει ικανοποιήσει σήμερα τον Ιβκοβιτς. Ψηλά για το σκρίνι στην μπάλα. Εστέροβιτς, η τέλεια εφαρμογή του pick and roll από τους παίκτες του Ολυμπιακού, του Σπανούλη και τον Εστέροβιτς, το έχουν κάνει πολλές φορές σήμερα. Ο οποίος Σπανούλης μπορεί να μην σκοράρει, αλλά έχει δώσει έτοιμα καλάθια στον Εστέροβιτς. Πρέπει να ήταν η έκτη assist αυτή. Εδώ σε επανάληψη, κοιτάξτε, με κοντύτερο αντίπαλο, καθώς στην περιστροφή στην αλλαγή του pick and roll βρέθηκε ψηλά ο Μπατίστ. Διαφημίσει λίγο μαζί. Ένα ακόμη ντέρμπι για τον Διαμαντίδη. Ήδη ότι όντως έχει προλάβει και αυτός να παίξει αρκετά. Baseline drive από τον Drew Nicholas και το μεγάλο λάθος από τον Nicholas και τον Παναθηναϊκό. 58-62 οι αλλαγές. Τέπιτς και Τσατσαρίς προσπαθεί. Για να δούμε εδώ. Δεν έχει πατήσει, έχει δώσει μεταφορά. Κώστα. Πάτησε εδώ. Γραμμή έδωσε. Έδωσε γραμμή. Το έδωξε χαρακτηριστικό ότι πάτησε τη γραμμή. Πάτησε, για να το δούμε. Θέλω να το ξαναδώ γιατί. Στα μάτια Μαρμαρά δεν ξέρω αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Κάποια στιγμή. Πάτσε, Νίκο, το δείξα να το πρόσεξες. Βέβαια. Θα το δούμε αυτό, 58-62. 1-25 για το φινάλε. Παπαλουκάς.
Διεισδύει καλάθι. Δεύτερο μεγάλο καλάθι από τον Παπαλουκά. Και έχουμε time out από τον Μπράντοβιτς. Χρειάζεται να κάνετε ανόητα φάουλ σε αυτό το σημείο του αγώνα και προσοχή και ψυχραιμία σε ελεύθερες βολές που θα σου οδηγήσουν υπέρ του Παναθηναϊκού ή του Σανίβκοβιτς. Μπατίστ, Διαμαντίδης, Νίκολας. Διαμαντίδης θα σηκωθεί για τρεις. Είναι άστοχος και σε αυτό το τρίποντο. Ο Διαμαντίδης έχει πετύχει 5 πόντους σήμερα με χαμηλά, πολύ χαμηλά ποσοστά. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, νομίζω, την τύχη του παιχνιδιού σε ένα πολύ μεγάλο ποστό πάντως. Είναι φυσιολογικό αυτή τη στιγμή με 58 πόντους ο Παναθηναϊκός. Θα ήταν πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να ανατρέψει το παιχνίδι. Σπανούλης. Εκεί, διπλή τρίπλα, double τρίπλα από τον Σπανούλη. Κακώς διαμαρτύρεται, υπάρχει double τρίπλα εκεί. Σωστή απόφαση. Ο Σπανούλης, που... για να δούμε εδώ. Βεβαίως, διπλή τρίπλα, 52 και 7 για το φινάλε. Ο Ολυμπιακός είναι κοντά, αλλά δεν έχει αγκαλιάσει ακόμα τη νίκη. Είναι κοντά πάντως. Νίκολας από μακριά για τρεις, αστοχή. Τώρα είναι ακόμη πιο κοντά ο Ολυμπιακός. Κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα επιπλέον άγχος. Μια βιασύνη είναι. Ένα τρίποντο το οποίο θα γυρίσει το παιχνίδι σίγουρα. Δύο μεγάλα καλάθια. Δύο drive από αριστερά κιόλας. Παπαλουκάς ευστοχή. 58-65, διαφορά στους 7. Θα πρέπει να πούμε εδώ στον κόσμο ότι πέραν του ποιος κερδίζει, ποιος χάνει, μετράει και διαφορά. Διότι αν δεν κάνουν άλλες μεταξύ τους νίκες ή ήττες και έχουν από μία νίκη ή ήττα, ναι, όλα θα κρυθούν και, και στη διαφορά πόντων, έτσι. Μπατίς για τρεις. Αστοχή, νέα παρακινδυνευμένη προσπάθεια Παναθηναϊκού αυτή τη φορά με τον Μπατίς. Ο Ολυμπιακός πια έχει αγκαλιάσει την τεράστια νίκη μέσα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Σπανούλης. Ενώ βλέπετε τις αντιδράσεις αυτή τη στιγμή των φίλων του Παναθηναϊκού. Σπανούλης. Με αντίπαλο ψηλότερο αντίπαλο, τον πάει στην τρίπλα, αστοχή. Φώτσης στα 7 δευτερόλεπτα. Ο Διαμαντίδης θα τρέξει την ομάδα γιατί, επαναλαμβάνω, θα μετρήσουν ενδεχομένως και οι πόντοι αν κερδίσει δεύτερο γύρο ο Παναθηναϊκός. Αλλιώς δεν θα μετρήσουν. Φώτσης πετυχαίνει τώρα το τρίποντο. 61-65. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 4. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι ο πολύ μεγάλος νικητής του παιχνιδιού αυτού. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Σε λίγο μαζί για το φινάλε του αγώνα. Στατιστικά στοιχεία του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που βρήκε τον Ολυμπιακό μεγάλο νικητή μέσα στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών 61-65. Λοιπόν, Νίκο Λινάδο, παρακολουθούσαμε μια επική αναμέτρηση καταρχήν σε επίπεδο προπονητών. Νομίζω ήταν μια σκακέρα μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω ότι δεν είδαμε θέαμα, δεν είδαμε τρέλες φάσεις, δεν είδαμε κάτι εντυπωσιακό. Όμως κάτι πήραμε από το σημερινό αγώνα και νομίζω ότι πήραμε όλοι μαθήματα πάνω θέματα τακτικής. Πάμε λίγο να μιλήσουμε, Νίκο Λινάδο, από αυτή την τακτική. Τι εφάρμοσε ο Μπράντοβιτς και δεν του βγήκε ή του βγήκε, τι εφάρμοσε ο Ιβκοβιτς και του βγήκε, όπως το πικεντρό για παράδειγμα. Και από εκεί πέρα να μιλήσουμε, αφού μιλήσει γι' αυτό, να μιλήσουμε για τις απουσίες ή τις παρουσίες, πόσο βοήθησαν. Λοιπόν, Νίκος, ακούμε. Ναι. Καταρχήν είναι είδηση ότι κέρδισε ο Ολυμπιακός μέσα στο ΑΚΑ. Μετά από, στο ΑΚΑ, μετά από 4 χρόνια. Και ασφαλώς τώρα έχει το πλεονέκτημα αυτός και όχι ο Παναθηναϊκός. Πάει δηλαδή στο δεύτερο γύρο, γιατί όπως βλέπουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, Δημήτρη, μακάρι να υπάρχουν. Είναι ανισομερές. Ναι, ανταγωνιστικές. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι εννοείς. Ότι σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κερδίσει στο Ειρήνης και Φιλίας στο δεύτερο γύρο, θα έχει ένα τεράστιο αβαντάζ. Θα πρέπει να χάσει τρεις φορές. Ναι, ναι, δηλαδή για να πάρει ο Παναθηναϊκός στο τελικό. Μιλάμε πάντα για το τελικό. Για τη στιγμή που η ιστορία δείχνει ότι όποιος έχει πλεονέκτημα έδρας κερδίζει τον τίτλο. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει κάποιες περισσότερες πιθανότητες. Απ' την άλλη μεριά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε έξυπνα το παιχνίδι. Είδε ότι υπήρχε πρόβλημα με το Διαμαντίδη. Είδε από την αρχή ότι δεν είχε τις δυνάμεις για να τα απεξέλθει και να δημιουργήσει για τους συμπαίκτους αλλά και να σκοράρει. Και έτσι προσπάθησε να τον φύρει είτε παίζοντας επάνω του, είτε δημιουργώντας κενά μέσα στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός ήταν σωστά τοποθετημένος, ειδικά στην επιθετική του λειτουργία με τα pick and roll του Σπανούλη και του Νεστέροβιτς. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτά που του κάνει τα περασμένα χρόνια ο Παναθηναϊκός, τα έκανε φέτος ο Ολυμπιακός. Μα ήταν λογικό ότι αυτό θα το δημιουργούσε πρόβλημα στον Παναθηναϊκό. Είχαμε πει από την αρχή ότι ο Ολυμπιακός φέτος, με την προσθήκη του Σπανούλη, απέκτησε ένα καινούριο, έναν επιπλέον δημιουργό. Έτσι. Και διαφοροποίησε το παιχνίδι του. Ναι, ναι, και ασφαλώς ο Σπανούλης μπορεί να μην σκοράρει, να ήταν άστοχος, αλλά δημιούργησε αρκετά προβλήματα και έδωσε πολλές ασίστ. Ο Σπανούλης, ο οποίος τέλειωσε με 5 ασίστ. Ναι, δεν υπήρχε δηλαδή ένας παίκτης να μαρκάρει τη δίσηση και τη δημιουργία του Σπανούλη. Και εκεί ασφαλώς έπαιξε ρόλο η κακή αγωνιστική κατάσταση λόγω της ίωσης του Δημήτρη Διαμαντίδη. Απ' την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός θα ήθελε περισσότερο να βάλει κάποιους πόντους στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν είχε εφηδιασμό σήμερα. Δεν είχε πόντους από τα τεσσάρια σήμερα, ούτε ναι, από το πεντάρι. Καθόλου, του. Καθόλου συμφωνώ. Ο Βουγιούκας, όπως ο Μπράντοβιτς, να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Μπράντοβιτς, εμφάνισε έναν Βουγιούκα φοβισμένο. Επαναλαμβάνω λόγια του Μπράντοβιτς αυτά. Ναι. Και έναν Μπατίστο, ο οποίος ήταν επηρεασμένος από τον τραυματισμό.